Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί μας νέοι, το θέμα της ομιλίας μου για τις ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες παρουσιάζεται καυτό και φλέγον τον τελευταίο καιρό. Μία εκστρατεία που φαίνεται ότι φανατικά και μεθοδικά έχει οργανωθεί κατά των χριστιανικών οργανώσεων και των οργανωσιακών, όπως ονομάζουν τα μέλη των αδελφοτήτων, μία συντονισμένη πολεμική από όλες τις μεριές εναντίον τους, έχει ξεσηκώσει εις βάρος τους μία άδικη κατακραυγή. Οι εχθροί, αφού αναστάτωσαν με τις περμολογίες τους όλο τον ελλαδικό χώρο, έφτασαν ακόμη και στο εξωτερικό, μέχρι και στη μακρινή Αυστραλία, όπου κάποιος από τους κινηματίες αυτής της εκστρατείας πήγε και κατασκανδάλισε τον ελληνισμό της χώρας. Έγινε πλέον φανερό ότι όσοι αναφέρονται υποτιμητικά στις αδελφότητες ως οργανώσεις και κινήσεις έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει μια οργάνωση και ένα κίνημα που βάζει στην ακή του στοχάστρου ανθρώπους με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση, με δράση ιεραποστολική και κύρος εκκλησιαστικό. Το γεγονός απαιτεί μια αντιμετώπιση και σε αυτό ακριβώς αποβλέπει η ομιλία μου. Λυπάμαι πολύ, διότι αναγκάζομαι να αφήσω άλλα θέματα και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν θα έπρεπε καν να είναι θέμα. Από τη στιγμή όμως που γεννιέται έστω και η παραμικρή αμφιβολία και αμφισβήτηση για την ορθοδοξότητα και την τιμιότητα των αδελφοτήτων, από τη στιγμή που σαλεύονται ψυχές και βλάπτεται το έργο του Θεού, είμαι υποχρεωμένος από ιερό χρέος να αφήσω όλα τα άλλα θέματα και να απαντήσω στην επίθεση, ακόμη κι αν βρεθώ στην ανάγκη να καυχηθώ και να διατυπώσω επένους για τις αδελφότητες στις οποίες ανήκω. Το παράδειγμα μου το δίνει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος, αν και κήρυται μόνον Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, εν τούτης ήλθε περίπτωση που αφιέρωσε μία επιστολή όλη σχεδόν τη Δευτέρα προς Κορινθίους για να υπεραμυνθεί του αποστολικού του αξιώματος. Γνώριζε καλά ο Θεόπνευστος Απόστολος ότι η πίστη των χριστιανών εξαρτώνταν κατά πολύ από την αξιοπιστία του προσώπου του, διότι σε αυτόν έβλεπαν τον εκπρόσωπο του Θεού. Και έδειξε μεγάλη ταπεινοφροσύνη όταν αναγκάστηκε να περιαυτολογήσει και να απολογηθεί ο Παύλος στις ψυχές στις οποίες είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο. Παρόμοιο είναι το φρόνημα με το οποίο θέλουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι αδελφότητες τις κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον τους. Την ορθοδοξότητά τους επιθυμούν να προβάλλουν και όχι τα κατορθώματά τους. Να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους επιζητούν και όχι να αδικήσουν άλλους. Τα δίκαιά τους που δεν αφορούν στο συμφέρον τους και στην προσωπική τους υπόλοιψη, αλλά αφορούν στην ειρήνη και στην ασφάλεια των πιστών. Ως μέλος αδελφότητος και εγώ, της αδελφότητος Σταυρός, που ιδρύθηκε και τελεί υπό την ηγεσία του πατρός Αυγουστίνου, επισκόπου Φλωρίνης, από τον οποίο γνώρισα το Ευαγγέλιο και στον οποίο χρωστώ την πνευματική μου πορεία, θα προσπαθήσω να καταθέσω την αλήθεια με στοιχεία και τεκμήρια, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Χωρίς φόβο, διότι πιστεύω ότι ο Κύριος που ευλογεί τις αδελφότητες τις προστατεύει επίσης και τις διαφυλάττει από κάθε επιβουλή. Και χωρίς πάθος, διότι δεν μισώ κανέναν και δεν κάνω επίθεση, αλλά άμυνα, επιβεβλημένη άμυνα. Σκοπός μου είναι να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να δώσω την ευκαιρία σ' όλους τους καλοπροαίρετους να ασπαστούν την αλήθεια.
Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή του: «Την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε». Η αδελφότητα που έχει υπόψη του ο Απόστολος είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία από περάτων γης έως περάτων αποτελεί μία οικογένεια με το Θεό Πατέρα και όλους τους πιστούς αδελφούς μεταξύ τους. Πρωτότοκος ανάμεσά μας είναι ο Ιησούς Χριστός, που με την ενανθρώπισή του έγινε αδελφός μας και με τη θυσία του μας έδωσε της υιοθεσίας το χάρισμα και έκανε τον Πατέρα του Πατέρα μας. Και όπως ο Χριστός είναι ένας, μία είναι και η Εκκλησία, η εν Χριστώ αδελφότητα. Δεν έχει σημασία το ότι διακρίνεται σε κατατόπους εκκλησίες που είναι σκορπισμένες σε όλο τον κόσμο. Σημασία έχει να συνδέονται όλες με την ίδια πίστη, το ίδιο φρόνημα, την ίδια αγάπη. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Πέτρος όταν παραγγέλει στους πιστούς να αγαπούν την αδελφότητα και να φοβούνται το Θεό. Στην Ορθοδοξία μας την κοινή πίστη και το ενιαίο φρόνημα το ενσαρκώνει ο Επίσκοπος. Αυτός, κρατώντας στο ένα χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο το δισκοπότηρο, είναι ο αυθεντικός διάδοχος των Αποστόλων, ο εκπρόσωπος του Κυρίου, η κεφαλή στην ορατή εκκλησία του. Και όπως υπάρχουν πολλές κατατόπους εκκλησίες, έτσι υπάρχουν πολλοί κατατόπους επίσκοποι, που όλοι όμως είναι ίσοι μεταξύ τους. Οι τίτλοι και οι διακρίσεις που απονέμονται διαβαθμίζουν για διαφόρους λόγους μόνο την τιμή και όχι το αξίωμα. Αλλά μία επισκοπή μεγάλη και ανεπτυγμένη, για να κρατήσει την ενότητά της και να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να έχει μέσα στους κόλπους της μικρότερους πυρήνες, που να είναι όμως αδελφωμένοι, συντονισμένοι και υποταγμένοι στον ένα επίσκοπο. Από αυτές τις ανάγκες διαμορφώθηκε το συνοδικό, το επισκοπικό και το ενοριακό σύστημα που ισχύει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Το συνοδικό εγγυάται την ομοφροσύνη όλων των επισκόπων που συνέρχονται σε σύνοδο για να χαράξουν κοινή γραμμή πορείας και να αντιμετωπίσουν διαφόρους κινδύνους δογματικούς και ηθικούς. Το επισκοπικό, με τον επίσκοπο και το επισκοπικό συμβούλιο, διαφυλάττει την ενότητα όλων των χριστιανών μιας περιοχής που είναι χωρισμένη σε ενορίες και έχει την ευθύνη της πνευματικής πορείας της επισκοπής, της ενότητος και της πνευματικής προκοπής των μελών. Και το ενοριακό, με τους βοηθούς ιερείς του επισκόπου και με τους λαϊκούς επιτρόπους, εξασφαλίζει την κοινή λατρεία και καλλιέργεια των πιστών. Και στη σύνοδο και στο επισκοπικό και στο ενοριακό έργο συμμετέχουν όχι μόνο κληρικοί αλλά και λαϊκοί. Ποτέ μεμονωμένα πρόσωπα, όσο σπουδαία, όσο μεγάλα κι αν είναι, δεν αποφαίνονται μέσα στην Εκκλησία. Πάπας δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Αποκλείεται όμως όχι μόνο η αυθεντία του Πάπα, αλλά και η ελευθερία των Προτεσταντών. Δεν έχει δικαίωμα ο καθένας, ο πασαένας, που λέγω συχνά, επειδή λέγει ο Κύριος και ο Κύριος και χαϊδεύει την Αγία Γραφή, να ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή και να δημιουργεί δική του Εκκλησία. Όχι, στο σύνολο, στην ενότητα της Εκκλησίας, εκεί λαλεί το Πνεύμα το Άγιον. Και μάλιστα στην Εκκλησία, η οποία με την αδιάκοπο διαδοχή του επισκοπικού αξιώματος εγγυάται την αδιάκοπη παράδοση, μια παράδοση που ξεκινάει από την άπαξ παραδοθήσα πίστη, από την Αγία Εντολή και την παρούσα αλήθεια και φτάνει μέχρι στις μέρες μας. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε λοιπόν ούτε αυθεντία
ούτε ελευθερία μόνο, αλλά έχουμε αυθεντία στην ελευθερία και ελευθερία στην αυθεντία. Αυτή είναι η ορθόδοξη εξέλιξη της μορφής που παρουσίαζε η Εκκλησία στα πρώτα χρόνια και αυτή είναι η πίστη μας και η ομολογία μας. Δεν υπάρχει αδελφότητα, ούτε μέλος αδελφότητος που να μην αναγνωρίζει αυτές τις αρχές και που να μην υποτάσσεται στον Επίσκοπο. Αλλά το σύστημα αυτό δεν αποκλείει να αναπτυχθούν μέσα στην Εκκλησία και άλλες μονάδες και άλλες δυνάμεις που θα εντάσσουν τη διακονία τους στην επίβλεψη του Επισκόπου και θα εργάζονται και θα συνεργάζονται μαζί με τους άλλους φορείς του εκκλησιαστικού έργου. Απόδειξη και παράδειγμα οι μοναχικές αδελφότητες. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι μοναχικές αδελφότητες είναι εκτός της Εκκλησίας επειδή δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της Α ή της Β ενορίας ή ακόμη και της Μητροπόλεως. Όχι, όχι βέβαια, εφόσον η αποστολή τους και η δράση τους βρίσκεται μέσα στο ορθόδοξο πνεύμα και επιτελείται με υποταγή στην Εκκλησία η οποία εγκρίνει και επιδοκιμάζει το έργο τους. Πράγματι, μέσα από τις μοναχικές αδελφότητες βγήκαν ιεραπόστολοι, βγήκαν πατέρες και διδάσκαλοι, άνδρες άγιοι που στρατεύθηκαν στις εκκλησιαστικές τάξεις και δόξασαν την Ορθοδοξία. Οι μοναχικές αδελφότητες όχι μόνο γίνονται δεκτές από την Εκκλησία, αλλά έχουν και δικαίωμα να ιδρύουν μετόχια σε διάφορες επισκοπές τα οποία εξαρτώνται άμεσα από το μοναστήρι και όχι από τον επίσκοπο. Έχουν άδεια να ανεγείρουν μοναστήρια και ναούς που λειτουργούν με τη δική τους πρωτοβουλία και μάλιστα δίπλα στο ναό της ενορίας. Ποιος χριστιανός που γνωρίζει τα πράγματα θα βρεθεί να πει ότι οι αδελφότητες των μοναχών δρούν παρεκκλησιαστικά, εξωεκκλησιαστικά ή ότι κάνουν παρενορίαν πράξη? Υπάρχει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκανε αυτόνομα κατά κάποιο τρόπο ορισμένα μοναστήρια, τα κατέστησε ανεξάρτητα από τον επίσκοπο της περιοχής τους. Πρόκειται για τα λεγόμενα σταυροπηγιακά μοναστήρια. Επειδή πολλά μοναστήρια δεινοπαθούσαν και μαράζωναν από τις αυθαιρεσίες μερικών κακών ιεραρχών που κυριολεκτικά επέδραμαν επάνω σε αυτά και τα λίστευαν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέλαβε την προστασία τους με τον εξής τρόπο, που δεν ήταν βέβαια κατά ακρίβειαν σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, αλλά κατ' οικονομίαν. Πολλοί δηλαδή ιδρυτές μοναστεριών, παίρνοντας από τον Πατριάρχη την ευλογία, την άδεια, έπαιρναν και έναν σταυρό. Τον σταυρό αυτόν τον επίγνυαν, τον κάρφωναν στον τόπο όπου ήθελαν να κτίσουν το μοναστήρι. Το μοναστήρι ονομάζονταν σταυροπηγιακό και αυτό σήμαινε ότι η μοναχική αδελφότητα που ιδρυόταν εκεί υπάγονταν μόνο στον Πατριάρχη και ο Επίσκοπος δεν είχε καμιά εξουσία επάνω της. Έτσι, ενώ άλλα μοναστήρια έσβησαν και χάθηκαν, τα σταυροπηγιακά επέζησαν και δοξάστηκαν και είναι αυτά που επιζούν μέχρι σήμερα. Ασφαλισμένα από εξωτερικές επεμβάσεις, ευνοημένα από τα πατριαρχικά προνόμια, ανέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα, ανέδειξαν σπουδαία πνευματικά αναστήματα και προσέφεραν πολλά στο Βυζάντιο και κυρίως στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Τέτοια μοναστήρια σταυροπηγιακά είναι η Μονή του Σινά, το Άγιον Όρος, τα Μετέωρα, η Μονή Βλατάδων και η Μονή της Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη και άλλα. Η παρουσία τους είναι έντονη και δυναμική μέσα στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή. Ιδιαίτερα το Σινά και το Άγιον Όρος
έχουν γεμίσει την Ελλάδα με μετόχια και μοναστηριακούς ναούς. Τα μοναστήρια αυτά δίπλα στους ενοριακούς ναούς έχουν τους ναούς τους, στους οποίους μάλιστα τελούνται και ακολουθίες και μυστήρια παράλληλα με το ναό της ενορίας. Αναρωτιέται κανείς τι χρειάζεται ο ναός παραδείγματος χάριν του Αγίου Χαραλάμπος στη Θεσσαλονίκη ή της Αναλήψιος στο Βύρονα στην Αθήνα ή της Αγίας Κατερίνης στα Γιάννενα. Σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι η δραστηριότητα της Μονής Βλατάδων παραδείγματος χάριν εμποδίζει το έργο της ενορίας? Οπωσδήποτε όχι. Η Εκκλησία έχει καρδιά πλατιά, αντίληψη απλωμένη. Τελευταία μάλιστα αναγνωρίστηκε Σταυροπηγιακή Μονή και στην Αυστραλία η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εφόσον κηρύττουν Ευαγγέλιο, εφόσον κρατούν το Ορθόδοξο δόγμα, εφόσον συμβάλλουν στην εκπαίδευση κατά Χριστόν, εφόσον έχουν την υπακοή και την αναφορά τους στην Εκκλησία, μάλιστα. Και δεύτερη ενορία να δημιουργηθεί και άλλο έργο να γίνει και περισσότερη κατήχηση και αυθονότερες δυνατότητες για εξομολόγηση να υπάρχουν. Χριστός να καταγγέλλεται και ψυχές να σώζονται και να καλλιεργούνται. Αυτό που συμβαίνει με τις μοναχικές αδελφότητες, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις κατακόσμων αδελφότητες των χριστιανών, για τις ιεραποστολικές αδελφότητες. Όπως μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχει χώρος για το έργο των μοναχών, έτσι υπάρχει επίσης χώρος για το έργο των αφιερωμένων στο Θεό κληρικών και λαϊκών που εργάζονται μέσα στον κόσμο ενταγμένοι σε αδελφότητες. Μάλιστα, οι ιεραποστολικές αδελφότητες είναι αρχαιότερες από τις μοναχικές. Η ιστορία τους αρχίζει από τότε που αρχίζει η ιστορία της Εκκλησίας. Δεν λέω ότι οι ιεραποστολικές αδελφότητες έχουν τα πρωτεία έναντι των μοναχικών. Δεν θέλω να κάνω καμία σύγκριση. Αλλά οπωσδήποτε οι ιεραποστολικές αδελφότητες έχουν τα πρεσβεία. Και αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα για την αυθεντικότητά τους. Πράγματι, ο μοναχισμός εμφανίστηκε μόλις στα μέσα του 3ου αιώνα και συμπεριέλαβε μόνο μοναχούς και ιερομονάχους. Ενώ οι οργανωμένες προσπάθειες και κινήσεις της Ιεραποστολής αποτελέστηκαν από κληρικούς και λαϊκούς και μάλιστα πολλές φορές από εγγάμους και αγάμους και υπήρξαν σύμφυτες με το Ευαγγέλιο. Εγγενιάστηκαν από τον ίδιο τον Κύριο, αναπτύχθηκαν με την ίδρυση της Εκκλησίας και ακμάζουν όσο ακμάζει η διάδοση του χριστιανισμού. Οι αδελφότητες θεμελιώνονται θεολογικά στη δογματική αλήθεια, στην αρχή της πίστεως, ότι και οι λαϊκοί έχουν ενεργό μέρος στην Εκκλησία. Αναρρύθμιτες είναι οι μαρτυρίες που κατοχυρώνουν την παρουσία και την εργασία των λαϊκών, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και πρώτα-πρώτα, όπως ξέρουμε, Εκκλησία δεν είναι μόνο ο κλήρος. Εκκλησία είναι και ο λαός. Έπειτα, όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί, έχουν τη γενική λεγόμενη ιεροσύνη. Αποτελούν βασίλειον ιεράτευμα. Και μάλιστα αυτήν την ιεροσύνη την έχουν όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Πότε χειροτονούμαστε όμως και τι σημαίνει αυτή η ιεροσύνη? Οι χριστιανοί χειροτονούνται όταν βαπτίζονται. Το βάπτισμα είναι ένα είδος χειροτονίας, ένα είδος ιερού γάμου. Αυτοί που βαπτίζονται αποτάσσονται το σατανά, την πομπή του και τα έργα του και συντάσσονται με τον Χριστό, αποκόπτονται από τον κόσμο και εντάσσονται στην Εκκλησία. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, γίνονται του Θεού άνθρωποι, ιερώνονται και αφιερώνονται εφόσον πλέον ανήκουν στο Θεό.
δεν γίνονται βέβαια ιερείς, αλλά καθίστανται ιεροί. Επαναλαμβάνω, δεν γίνονται ιερείς με το βάπτισμα, αλλά ιεροί. Εξάλλου, οι πιστοί έχουν τη γενική ιεροσύνη και με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Με αυτό μετέχουμε όλοι, κοινωνούμε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε ένα με Αυτόν. Άρα μετέχουμε και στο τριπλό αξίωμα ή στα τρία χρίσματα ή χαρίσματα του Χριστού, που είναι ότι ο Χριστός έχει το χρίσμα του διδασκάλου, το χρίσμα του βασιλέως, το χρίσμα του αρχιερέως. Και εμείς που κοινωνούμε το Χριστό γινόμαστε διδάσκαλοι, βασιλείς και ιερείς. Εν τούτης, σύμφωνα με τη Θεία Οικονομία, δεν μπορούν να ιερουργούν όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, αλλά μόνον εκείνοι που με ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της ιεροσύνης, παίρνουν την ειδική χάρη, και ενώ ήταν απλώς ιεροί, γίνονται ιερείς. Το τονίζω και πάλι, τα μυστήρια της Εκκλησίας τελούν μόνον οι ιερείς που με το ιδιαίτερο μυστήριο της ιεροσύνης καταξιώνονται για αυτή τη διακονία. Αυτοί αποτελούν τον κλήρο και διαθέτουν το αποκλειστικό προνόμιο να τελούν τα μυστήρια, καθώς επίσης και να διοικούν την Εκκλησία. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη οι κληρικοί δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους και να ασκήσουν το χαρισμά τους ερήμην των λαϊκών. Ένας ιερέας, παραδείγματος χάρη, όσο άγιος και να είναι, δεν μπορεί να τελέσει τη Θεία Λειτουργία αν δεν έχει έστω και έναν λαϊκό, αν δεν έχει το λαό. Όπως και μία εκλογή αρχιερέως από το ιερατείο δεν μπορεί να ισχύσει αν δεν επικυρωθεί από το λαό, έστω και με το άξιος. Όλα δε τα άλλα έργα μέσα στην Εκκλησία, εκτός από το μυστηριακό και το διοικητικό, είναι στη διάθεση και των λαϊκών. Αυτή η θεμελιώδης αρχή της Εκκλησίας προτυπώνεται και καθιερώνεται ήδη κατά έναν τρόπο στην Παλιά Διαθήκη. Ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ υπήρχε η φυλή του Λεβί, που ήταν αφιερωμένη στη διακονία του ναού και της λατρείας. Από τη φυλή του Λεβί μόνο ένας κλάδος, ο κλάδος του Ααρών, γίνονταν ιερείς και τελούσαν τα ιερατικά καθήκοντα, θυσίες κλπ. Αλλά και όλοι οι άλλοι Λεβίτες υπηρετούσαν το ναό σε βοηθητικές εργασίες, ως υδροφόροι, ξυλοφόροι, φύλακες, φρουροί κλπ. Και συμμετείχαν στο τελειτουργικό έργο. Λεβίτες της Καινής Διαθήκης είναι όλοι οι πιστοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού. Ένας κλάδος από αυτούς ιερώνονται με την ειδική χάρη και αποτελούν τον κλήρο. Αλλά και όλοι οι άλλοι διακονούν και βοηθούν τους ιερείς, προσφέροντας τις δυνάμεις τους στο ίδιο έργο, στο ένα έργο της Εκκλησίας μας. Μάλιστα δε, πολλές φορές οι λαϊκοί χριστιανοί προσφέρουν υπηρεσίες που δεν μπορούν να προσφέρουν οι κληρικοί, διότι το σχήμα και η θέση τους δεν τους το επιτρέπει. Αντιμετωπίζουν εχθρούς και ξεσκεπάζουν σκοτεινά σχέδια σε ευκαιρίες που δεν είναι προσιτές για έναν ιερωμένο. Πλησιάζουν ψυχές και φέρουν το Ευαγγέλιο σε μέρη που δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί το ράσο. Πάντοτε όμως, σε συνεργασία με τους ιερείς, τους πνευματικούς των πατέρες, με την ευλογία του Επισκόπου και όλα για τη δόξα του Χριστού. Στην ιστορία της Εκκλησίας ο ρόλος των λαϊκών διαγράφεται σπουδαίος και δυναμικός. Δεν είναι ο παθητικός λαός, δεν είναι μια άβουλη μάζα που ξέρει μόνο να ακολουθεί τους ηγέτες του, αλλά είναι οι δραστήριοι εργάτες, τα στελέχη της Βασιλείας του Θεού, οι ευαγγελιστές και οι φωτιστές. Τα πρώτα χρόνια το κύριο βάρος του ιεραποστολικού έργου το είχαν στους ώμους τους οι Απόστολοι. Οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στον τόπο της επισκοπής τους,
ενώ οι Απόστολοι περιόδευαν για να στηρίξουν τους πιστούς και να διαδώσουν την πίστη. Έτσι, στα Ιεροσόλυμα παραδείγματος χάρη, επίσκοπος ήταν ο αδελφοθέος Ιάκωβος, που διέτρευε όλο τον καιρό εκεί, και όχι ο Απόστολος Πέτρος, που έπρεπε να επισκέπτεται τις κατατόπους εκκλησίες και να ιδρύει και άλλες. Γι' αυτό κάνω μία παρένθεση. Είναι εντελώς ανιστόρητο και ανυπόστατο αυτό που ισχυρίζονται οι παπικοί, ότι ο Πέτρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Παύλος, ούτε άλλος Απόστολος υπήρξαν ποτέ επίσκοποι με την ειδική σημασία της λέξεως, διότι δεν ήταν δυνατόν να μένουν σε έναν τόπο. Αυτοί χειροτονούσαν απλώς πρεσβυτέρους και όριζαν επισκόπους στις εκκλησίες που ίδρυαν, οι οποίοι έμειναν ως ποιμένες μαζί με το ποίμνιο. Όπως όμως οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι είχαν τους διακόνους, τους βοηθούς τους στο ποιμαντικό έργο, έτσι και οι Απόστολοι είχαν βοηθούς στο αποστολικό τους έργο, που τους έπαιρναν από την τάξη των λαϊκών. Ήταν οι χαρισματούχοι, όπως τους ονομάζει ο Παύλος, ευαγγελιστέ, προφήτες και διδάσκαλοι, οι οποίοι κατευθυνόμενοι από τους Αποστόλους περιόδευαν είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά και κήρυταν το Ευαγγέλιο. Διότι η τακτική των Αποστόλων, όπως φαίνεται τουλάχιστον στις πράξεις, ήταν να πιάνουν τα μεγάλα κέντρα της χώρας, τις μεγάλες πόλεις όπου δημιουργούσαν οι ίδιοι εκκλησίες, και από τις εκκλησίες αυτές έστελναν ανθρώπους στις γύρω μικρότερες πόλεις, στην επαρχία όπως τα λέγαμε σήμερα, για να εξαπλώσουν το κήρυγμα. Ίδρυσε λόγου χάριν ο Απόστολος Παύλος εκκλησία στην Έφεσο, όπου έμεινε 3 χρόνια. Χειροτώνησε πρεσβυτέρους, όρισε αργότερα επίσκοπο το μαθητή του Τιμόθεο, αλλά υπήρχαν και άλλοι άξιοι και ικανοί πιστοί που είχαν μείνει λαϊκοί. Σε αυτούς ανέθισε ο Απόστολος να συμπληρώσουν το έργο του Ευαγγελισμού της περιοχής, ενώ ο ίδιος συνέχισε την περιοδία του. Και ξέρουμε πράγματι ότι από αυτήν τη δραστηριότητα των Ευαγγελιστών της Εφέσου συναισθήθηκαν και άλλες εκκλησίες, με την ευλογία και την επιτήρηση βέβαια του Αποστόλου Παύλου, όπως η Εκκλησία των Κολοσσών από τον Επαφρά, προς την οποία έγραψε και επιστολή ο Απόστολος. Αλλά και ομαδικά, όχι μόνο μεμονωμένα, ασκούσαν την Ιεραποστολή οι λαϊκοί στην πρώτη εκκλησία. Έτσι διαβάζουμε στις πράξεις ότι μετά το διωγμό του Στεφάνου, ομάδες οι χριστιανοί διασκορπίστηκαν σε όλη την Παλαιστίνη, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, και έσπηραν το Λόγο του Θεού στους Ιουδαίους. Συγκεκριμένα δε αναφέρεται η ομάδα μερικών Κυπρίων και Κυριναίων, οι οποίοι πήγαν στην Αντιόχεια και ευαγγελίστηκαν τον Κύριον Ιησούν. Από την εργασία εκείνων των λαϊκών ξεπήδησε η Εκκλησία της Αντιοχίας, την οποία είδε και χάρη ο Βαρνάβας και την οποία ευλόγησε και καλλιέργησε στη συνέχεια μαζί με τον Παύλο. Δεν είναι πράγματι καθόλου άστοχο να πούμε ότι σε αυτούς τους Κυπρίους και τους Κυριναίους βρίσκουμε την πρώτη μαρτυρημένη ιεραποστολική αδελφότητα της Εκκλησίας, που δούλευε με ζήλο και με υπακοή για το όνομα του Χριστού. Αν και ο σοφός κανονολόγος Νικόδημος Μήλας βρίσκει την πρώτη αρχή των ιεραποστολικών αδελφοτήτων των λαϊκών στις αρχαίες αγάπες. Εν τούτης, η θέση και ο ρόλος των χριστιανικών αδελφοτήτων μέσα στην Εκκλησία, αυτό που μερικοί ονομάζουν εκκλησιολογική βάση, στηρίζεται πολύ γερά, όχι μόνο στην πράξη, αλλά και στη θεόπνευστη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο επιχείρημα μας το δίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτον επιστολή του.
γράφει στο κεφάλαιο 3 στίχο 8 «Και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες το Θεό, ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Το βάρος πέφτει αφενός τη λέξη «προείσταστε» και αφετέρου της λέξης «υπεπιστευκότες το Θεό». Οι πιστοί έχουν χρέος να προείστανται και να αναλαμβάνουν δηλαδή πρωτοβουλίες, να οργανώνουν προσπάθειες και να ηγούνται σε κινήσεις για καλά έργα. Προσέξτε, δεν λέει οι πρεσβύτεροι ούτε οι επίσκοποι, αλλά υπεπιστευκότες στο Θεό, όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό, όλοι γενικά οι χριστιανοί, και μάλιστα όπως φαίνεται από τη συνάφεια ιδιαίτερα οι λαϊκοί, για τους οποίους προορίζονται όλες οι νουθεσίες της παραγράφου. Την προτροπή ακριβώς αυτή του Αποστόλου ακολουθούν όσοι σχηματίζουν αδελφότητες, δημιουργούν ομάδες, κύκλους και αναπτύσσουν μια ποικίλη δραστηριότητα έργων αγάπης, φιλανθρωπίας και ιεραποστολής. Πόσο σπουδαίο θεωρεί το πράγμα αυτό ο Παύλος φαίνεται από τον τρόπο που το διατυπώνει. «Βουλωμέσαι διαβεβαιούστε», λέει. «Θέλω να σε διαβεβαιώσω, θέλω να είσαι σίγουρος, Τίτο, και ως επίσκοπος να καλλιεργείς και να ενθαρρύνεις τέτοιες προσπάθειες, διότι ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Αυτά ομορφαίνουν τον άνθρωπο και τον ωφελούν». Επαναλαμβάνει δε το ίδιο παράγγελμα ο Απόστολος και προς το τέλος της επιστολής του, λίγο πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο, στίχο 14. «Μαν θαν έτωσαν δε και οι ημέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας ή να μη όσιν άκαρποι». Εκείνο το «και οι ημέτεροι» στο στίχο κρύβει ένα σπουδαίο νόημα. Σημαίνει όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας, αλλά και οι δικοί μας. Φαίνεται ότι η δραστηριότητα των κοσμικών ανθρώπων, των εκτός της Εκκλησίας, για το κακό ήταν εντυπωσιακή, ώστε να αποτελεί παράδειγμα για καλά έργα στους χριστιανούς. Είναι σαν να έλεγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος: «Τώρα που έγιναν συντάγματα στις πολιτείες και επιτρέπεται το συνεταιρίζεστε εμπορικός, εκπαιδευτικός κλπ. Και θρησκευτικός, και γίνονται τόσοι άλλοι σύλλογοι πεντηκοστιανών και αιρετικών, να μάθουν και οι δικοί μας και να εκμεταλλευθούν αυτό το δικαίωμα για να δημιουργήσουν συλλόγους και σωματεία που θα υπηρετήσουν την υπόθεση της Εκκλησίας». Το δεύτερο επιχείρημα από την Καινή Διαθήκη που δικαιώνει και καταξιώνει τις χριστιανικές αδελφότητες μας το δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην τρίτη του επιστολή. Είναι ένα κείμενο που όταν κανείς ξέρει να το ερμηνεύσει φωτίζεται όντως και ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Τι συμβαίνει με αυτήν την επιστολή? Ο Ιωάννης έστειλε την πρώτη μεγάλη επιστολή του στην Έφησο και στις άλλες εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Σε μία όμως από αυτές τις εκκλησίες ο επίσκοπός της δεν τη διάβασε, δεν δέχθηκε τους αδελφούς που την έφεραν και μάλιστα εμπόδιζε να τους πλησιάσουν όσοι χριστιανοί ήθελαν και τους έδιωχνε από την εκκλησία. Το όνομά του ήταν Διοτρέφης, κάνω μια παρένθεση, Διοτρέφης και όχι Διοτρεφής όπως έχουν όλα τα κείμενα. Διοτρέφης είναι το σωστό, όπως και Διογένης. Το όνομα λοιπόν αυτού του επισκόπου ήταν Διοτρέφης και το επίθετο που του προσάπτει ο Ιωάννης είναι «φιλοπρωτεύων». Για την καταφρονητική αυτή συμπεριφορά του Διοτρέφη, του επισκόπου που αγαπούσε τα πρωτεία, διαμαρτυρήθηκαν οι χριστιανοί και ο Ευαγγελιστής και Απόστολος έστειλε την τρίτη επιστολή του προς το Γάιο, έναν αφοσιωμένο μαθητή του και προφανώς επίσκοπο γειτονικής με
την επισκοπή του Διοτρέφη Εκκλησίας για να ενημερώσει αυτόν καθώς και όλους τους πίστους. Έγραψα τη Εκκλησία, λέει, αλλοφιλοπρωτεύων αυτών Διοτρέφης ουκ επιδέχεται ημάς. Δια τούτο, εάν έλθω, υπομνήσω αυτού τα έργα απειή, λόγης πονηρής φλιαρών ημάς. Και μη αρκούμενος επί τούτης, ούτε αυτός επιδέχεται τους αδελφούς και τους βουλωμένους, κολλεί και εκ της Εκκλησίας εκβάλλει. Όταν θα έλθω, προειδοποιεί και συγχρόνως απειλεί ο Ιωάννης. Θα του υπενθυμίσω τα έργα που κάνει, φλιαρών ημάς, λέγοντας δηλαδή ανόητες συκοφαντίες εις βάρος μας. Επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε σεβαστοί πατέρες, το παράδειγμα που αποδίδει ακριβώς το νόημα αυτών των λόγων. Είναι λίγο σκληρό, αλλά μόνο έτσι θα μπορέσω να αποδώσω το νόημα των λόγων του Ιωάννου. Να, τι λέγει με ένα παράδειγμα. Θα τον πιάσω και όπως χτυπούνε το γατί πάνω στην ακαθαρσία του, έτσι θα του τρίψω στη μούρη τις βρωμιές του. Ναι, αγαπητοί μου, είναι ο Ιωάννης μαθητής της αγάπης, διδάσκαλος της αγάπης, αλλά είναι και Υιός Βροντής. Ναι, Υιός Βροντής, που δεν κορατεύει και δεν ανέχεται παρεκτροπές σε θέματα πίστεως. Και το θέμα για το οποίο αστράφτη και βροντάει είναι ακριβώς η θέση και η τιμή των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι, όπως γράφει λίγο παραπάνω, υπέρ του ονόματος του Θεού εξήλθον, μηδέν λαμβάνοντες από των εθνικών. Δεν βγήκαν για εμπόριο, ούτε βγήκαν για να κάνουν διαλέξεις φιλοσοφικές, βγήκαν για το όνομα του Κυρίου, για το Χριστό και για το Ευαγγελιό του. Και το έργο το οποίο επιτελούν δεν είναι εξωεκκλησιαστικό και παρεκκλησιαστικό. Είναι πιστό έργο που σημαίνει της πίστεως, της Εκκλησίας, εκκλησιαστικό έργο. Ποιος είναι αυτός που για το όνομα της φιλοπρωτείας του και των προσωπικών του παθών εμποδίζει αυτούς τους αδελφούς να κάνουν το έργο της Εκκλησίας? Μπας και είναι η Εκκλησία τσιφλίκι του πατέρα τους, που αυτοί μπορούν να αποβάλουν από την Εκκλησία και να μην διαβάζουν το Ευαγγέλιο και τις επιστολές και να θέλουν να έχουν τα πρωτεία. Προσέξτε παρακαλώ, τα λόγια αυτά ο Ιωάννης δεν τα απευθύνει σε κάποιον άρχοντα που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αλλά τα απευθύνει σε επίσκοπο που ξέχασε την αποστολή του και ντρόπιασε το αξίωμά του. Είναι φοβερό στα αλήθεια, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και αυτό μερικές φορές. Για φανταστείτε πράγματι να πηγαίνω σε μία πόλη και να είμαι ελεύθερος να κάνω εμπόριο, να δώσω παραστάσεις, να διοργανώσω συλλόγους και μόνο για το Θεό να μην έχω το δικαίωμα να εργαστώ. Και όμως ο Ιωάννης το λέει καθαρά στην τρίτη του επιστολή. Η επίσκοπη και όλη η τοπική εκκλησία κάνει καλό έργο και αποδεικνύει ότι έχει πιστότητα όταν είναι αληθινή. Οι επίσκοποι και όλη η τοπική εκκλησία πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πιστό το έργο που επιτελούν οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι και επιτελούν και οι ίδιοι πιστό έργο όταν τους αγκαλιάζουν, τους δέχονται και τους προπέμπουν αξίως του Θεού, όπως αξίζει στο Θεό. Αγαπητέ, γράφει στο Γάιο, πιστόν ποιείς ο εάν εργάσει εις τους αδελφούς, ους καλώς ποιήσεις προπέμψας αξίως του Θεού. Φθάνει οι λαϊκοί αυτοί να έχουν την καλή μαρτυρία, όπως την είχε ο Δημήτριος, που αναφέρει στην επιστολή του ο Ευαγγελιστής. Δημητρίο, με μαρτύρητε υπό πάντων και υπ' αυτής της αληθείας. Και εμείς δε μαρτυρούμεν και είδατε ότι η μαρτυρία ημών αληθίσεστη. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι ο Δημήτριος ήταν ένας άλλος επίσκοπος, αλλά φαίνεται πιθανότερο ότι ήταν ένας λαϊκός, ο άνθρωπος που ηγούνταν σε μια ομάδα αδελφών την οποία κατέτρεχε ο Διοτρέφης.
Πάνω σε αυτές τις θεόπνευστες βάσεις αναπτύχθηκαν αβίαστα και φυσικά οι αδελφότητες μέσα στην Εκκλησία. Στη συνέχεια η ιστορία έχει να παρουσιάσει πολλές μαρτυρίες για την αδιάκοπη παρουσία και τη θαυμαστή εργασία ιεραποστολικών αδελφοτήτων που αποτελέστηκαν από λαϊκούς ή μάλλον από λαϊκούς και κληρικούς μαζί, διότι πάντοτε ηγούνται και πρέπει να ηγούνται στις αδελφότητες κληρικοί, διότι αυτοί αποτελούν την εγγύηση και τον ορθόδοξο και παραδοσιακό σύνδεσμο μεταξύ εκκλησίας και αδελφοτήτων, ενώ εκκλησιαστικής αρχής και αδελφοτήτων. Και οι αδελφότητες αυτές έδρασαν μέσα στον κόσμο. Παραπέμπω σε ορισμένα κλασικά για το θέμα μας συγγράμματα, όπως στο βιβλίο του σοφού κανονολόγου Νικοδήμου Μήλας, επισκόπου Ζάρας της Δαλματίας, εκκλησιαστικών δίκαιων, που σπουδάζεται και σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες θεολογικές σχολές του κόσμου, καθώς και στα ιστορικά έργα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Επίσης, για το θέμα έγραψε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, στην οποία συγκεντρώνει όλη την έρευνα ο πατήρ Λεωνίδας Διαμαντόπουλος, αδελφός της αδελφότητος Σωτήρ, και εκδόθηκε στα Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου. Από την έρευνα των πηγών αποδεικνύεται ότι ανέκαθεν υπήρχαν αδελφότητες λαϊκών στην Εκκλησία που έφεραν μάλιστα διάφορες ονομασίες. Οι φωσόρες, δηλαδή ορυκτέ, σκαφείς, τον καιρό των διωγμών στη Ρώμη. Οι παραβολάνοι ή παραβαλανέοι, τον 4ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Οι σπουδαίοι και οι φιλόπονοι, την ίδια εποχή στην Κύπρο, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Βηρητό και Κωνσταντινούπολη κλπ. Σε αυτές τις πρώτες αδελφότητες ανήκαν άνδρες και γυναίκες, έγγαμοι και άγαμοι, απλοί πιστοί και ιερείς. Ανυπολόγιστες είναι οι υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εκκλησία και στην κοινωνία των χρόνων τους. Ασχολήθηκαν με τις πιο ταπεινές διακονίες, όπως με την περιποίηση αρρώστων που πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες, με την ταφή των νεκρών μέχρι τις πιο υψηλές, όπως με την ιερουργία του Ευαγγελίου και τη σωτηρία ψυχών. Όταν παραδείγματος χάρη στην Αλεξάνδρεια έπεσε κάποτε επιδημία πανόλης και η πόλη είχε γεμίσει από νεκρούς που κανείς δεν τους έθαβε, ούτε οι συγγενείς τους ανθρώπους τους, διότι έτρεμαν μη μολυνθούν, τα μέλη των αδελφοτήτων ανέλαβαν με αυτοθυσία το ιερό καθήκον της ταφής και καθάρισαν την πόλη. Με τέτοια έργα ήλκυσαν το θαυμασμό των ειδωλολατρών και των απίστων ακόμη και έσωζαν ψυχές και ψυχές. Έτσι πολλές φορές οι χριστιανοί έγιναν από νεκροθάφτες νεκρεγέρτες. Εκείνες οι αδελφότητες έδωσαν στην Εκκλησία μάρτυρες, ανέδειξαν Αγίους, κατήρτισαν Ιεραποστόλους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες που μας παρέχει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος για την αδελφότητα του Θεοδόρου του Δίτη. Είναι γνωστή η μεγάλη και αγία προσωπικότητα αυτού του ηγουμένου. Ηγουμένου της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε 1000 μοναχούς και ενέπνεε 1000 χριστιανούς που αγωνίστηκαν με δύναμη και ηρωισμό κατά της οικονομαχίας και μαζί με το λαό φτάσανε στο σημείο να δοξάσουν την Ορθοδοξία. Ο αγώνας των συνετέλεσε να πέσει και πατριάρχης και αυτοκράτορας, και όλοι οι πιστοί Ορθόδοξοι με τις εικόνες ψηλά έψαλαν την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμενα αγαθέ. Αυτός λοιπόν ο αγωνιστής εναντίον της οικονομαχίας και θριαμβευτής, ο ηγούμενος της Μονής Στουδίου, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, ήξερε καλά ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι ιερείς και οι μοναχοί, αλλά και οι λαϊκοί. Έτσι δημιούργησε μία αδελφότητα την οποία οργάνωσε κατά τρόπο που μοιάζει πολύ με τη σημερινή οργάνωση των χριστιανικών αδελφοτήτων. Είχε τη μορφή συλλόγου
και διέθετε καταστατικό το οποίο καθόριζε τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής στην αδελφότητα, καθώς και το ποσό που θα συνεισέφερε κάθε μέλος της αδελφότητος στο κοινό ταμείο για τον κοινό σκοπό. Ο σκοπός δε αναφερόταν να ασκούν το κατά δύναμην την ευποιία, να επισκέπτονται φυλακισμένους και αρρώστους, να παρακολουθούν τα αναγνώσματα και τις ακολουθίες της Εκκλησίας, να κατέχουν την ορθόδοξο πίστη και να καλλιεργούνται σε αυτήν, να αποφεύγουν την κοινωνία των αιρετικών, με δυο λόγια, να καλλιεργούν τους εαυτούς τους και να βοηθούν τους άλλους. Επειδή δε ιδιαίτερα τονίζεται ο σεβασμός προς τους κληρικούς, διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα μέλη ήταν λαϊκοί. Αργότερα, έντονοι κάνουν την εμφάνισή τους οργανωμένες αδελφότητες λαϊκών στη Ρωσία, οι οποίες είχαν πάντοτε την ευλογία της Εκκλησίας και αναγνωρίζονταν από τα Ορθόδοξα Πατριαρχία. Με ευγνωμοσύνη εκφράζονται στα έγγραφά τους οι Πατριάρχες και επαινούν τις αδελφότητες για την προσφορά τους, κυρίως στον αγώνα κατά της παπικής προπαγάνδας. Στην Ελλάδα, από τον περασμένο αιώνα και στον αιώνα μας, έχουν ιδρυθεί δεκάδες αδελφότητες που έδωσαν δυναμικό παρόν στην ορθόδοξη εκκλησιαστική μας ζωή. Στη Σμύρνη μόνο αναφέρονται κάπου 10 ονόματα θρησκευτικών σωματείων, όπως ο Άγιος Πολύκαρπος, η Ευσέβεια και άλλα. Ιδιαίτερα η Ευσέβεια υπήρξε περίφημη για τη δράση της. Διέθετε δικό της κέντρο με τυπογραφείο, είχε αίθουσα διαλέξεων, κέντρο για την νεότητα, σχολεία, βιβλιοθήκες, εντευκτήρια. Το εγγενίασε δε το κτίριο της Ευσεβίας, ποιος παρακαλώ, ο εθνομάρτυρας επίσκοπος ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Θα ήθελα να διαβάσουν οι επικριτές και οι πολέμοι των αδελφοτήτων τον εμπνευσμένο λόγο του εθνομάρτυρος ιεράρχου στα εγγένεια του Ιδρύματος. Μαρτυρεί εκεί ο Χρυσόστομος ότι την αδελφότητα Ευσέβεια συνέπηξαν ευσεβείς κληρικοί και λαϊκοί, συνεχίζοντες την φωτοβόλων δράση των αημνήστων προγόνων της Εκκλησίας ταύτης των μαρτύρων της Σμύρνης, και αποτελεί το φαϊνόν σημείον, το αποδεικνύον ότι ζει η Εκκλησία ημών. Επίσης, θα ήθελα να διαβάσουν οι επικριτές τις άγνωστες σελίδες του Κωνσταντίνου Καλινίκου, του αημνήστου προθιερέως, σπουδαίου συγγραφέως και διαπρεπούς και διακεκριμένου ιεροκήρυκος, ο οποίος όταν τελείωσε τις σπουδές του στη Χάλκη προσελήφθη από την αδελφότητα Ευσέβεια και κήρυτε στην αίθουσά της όπως και σε ιερούς ναούς. Και ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή, η οποία με τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τα συντάγματα δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να συνεταιρίζονται όχι μόνο εμπορικά, εκπαιδευτικά κλπ, αλλά και θρησκευτικά. Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτούν οι χριστιανοί αυτό το προνόμιο που παραχωρεί σε όλους η πολιτεία? Είδαμε ότι είναι εξάλλου και επιθυμία και προτροπή του Αποστόλου Παύλου, μαν θα νέτωσαν και οι ημέτεροι καλών έργων προείσταστε οι πεμπιστευκότες στο Θεό. Αυτό ακριβώς θέλησαν να εφαρμόσουν από τον περασμένο αιώνα στην πατρίδα μας άνδρες πίστεως, ευσεβίας, με πόθους και οραματισμούς για τη Βασιλεία του Θεού, με αγάπη και αγωνία για την Εκκλησία, που έβλεπαν και καταλάβαιναν ότι πολλές φορές κληρικοί δεν μπορούσαν να αντιτάξουν το ανάστημά τους στους ισχυρούς του κράτους, διότι δυστυχώς εξαρτώνταν από το κράτος και τον ταμεία του. Έτσι δημιουργήθηκαν οι αδελφότητες που δρούν σήμερα στη χώρα μας ως αναγνωρισμένα σωματεία και σύλλογοι, χρησιμοποιώντας το συνταγματικό δικαίωμα του θρησκευτικός συνεταιρίζεστε προς όφελος του Ευαγγελίου. Θα ήταν πράγματι μεγάλη μορία, αδελφοί μου, αν δεν εκμεταλλευόμασταν αυτό το δικαίωμα, ενώ τώρα αποδεικνύεται
ότι ακόμη αν δεν είμαστε ιοί του φωτός, φρονιμότεροι υπέρ τους ιούς του αιώνος τούτου, είμαστε όμως τουλάχιστον εξίσου φρόνιμοι και ο Κύριος θα μας επαινεί. Ιδρυτέ των αδελφοτήτων είναι ως επιτοπλίστων κληρικοί, μερικοί από τους οποίους και επίσκοποι, και μέλη των αδελφοτήτων είναι κληρικοί και λαϊκοί, άνθρωποι με μυστηριακή ζωή, με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια, με θεϊκό ζήλο που προσφέρουν τα πάντα για το Χριστό και την επέκταση της ευλογημένης βασιλείας του. Δεν ιδρύθηκαν οι αδελφότητες από κάποια φιλοδοξία, αλλά ξεπήδησαν μέσα από την ανάγκη της εποχής, που με τη σημερινή μορφή της ζωής δεν προσφέρεται πάντοτε για βαθιά και πλούσια πνευματική καλλιέργεια των ψυχών. Οι ενορίες είναι πολυάνθρωπες και οι άνθρωποι μένουν ξένοι μεταξύ τους. Οι ιερείς δεν είναι πάντοτε καταρτισμένοι και κατάλληλοι για το διδακτικό έργο. Οι εχθροί είναι πολλοί και ποικίλοι. Οι τρόποι εργασίας έχουν αλλάξει. Οι αδελφότητες, δρώντας υπό την αιγίδα πνευματικών πατέρων και διδασκάλων και πάντοτε με την ευλογία της Εκκλησίας, δίνουν με έναν σύγχρονο τρόπο την μάχη εναντίον αιρετικών και αθέων, εναντίον της απιστίας, της αρνήσεως και του ηλισμού, εναντίον της διαφθοράς, εναντίον της αδιαφορίας και εναντίον όλων των σκοτεινών δυνάμεων που με διάφορα ονόματα και με διάφορα σχήματα έρχονται να αλλοιώσουν την ορθόδοξη ταυτότητά μας και να σαμποτάρουν το έργο της Εκκλησίας και να υπονομεύσουν το απολυτρωτικό έργο το οποίο επιτελεί η Εκκλησία του Χριστού στον κόσμο. Σε αυτό τον αγώνα της Εκκλησίας και για την επίθεση και για την άμυνα, οι αδελφότητες πραγματικά είναι μάχημες μονάδες που πράγματι αγωνίζονται και προσφέρουν πολλά στην Εκκλησία. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι οι ιεραποστολικές αδελφότητες δεν έχουν θέση στην Εκκλησία, ότι είναι από μίμηση προτεσταντικών σχημάτων και ότι δεν κάνουν ορθόδοξο εκκλησιαστικό έργο? Ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν την ιστορία που δείχνει την αδιάκοπη παρουσία τους μέσα στους κόρπους της Εκκλησίας από τις πρώτες μέρες μέχρι σήμερα, δεν μπορούν όμως να αγνοούν ότι η Εκκλησία επίσημα ευλόγησε τις αδελφότητες με τα δυο της χέρια και τις ευλογεί με εγγράφους, επένους και εγκόμια, συνεργάζεται άμεσα με αυτές και τις χρησιμοποιεί σε ποικίλους τομείς, αναγνωρίζει και εγκρίνει πέρα για πέρα το έργο τους. Κρατώ στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι που εξέδωκε η αδελφότης θεολόγων η Ζωή, διαφωτιστικές εξηγήσεις. Μέσα στο βιβλιαράκι αυτό είναι ένα πλήθος εγγράφων και αποφάσεων πατριαρχών, αρχιερέων, αρχιεπισκόπων που αποφαίνονται υπέρ του έργου της αδελφότητος. Να λοιπόν η επίσημη μαρτυρία της Εκκλησίας. Παρακαλώ να φροντίσουν οι επικριτές να βρουν το βιβλιαράκι αυτό, όσο και αν απεχθάνονται και αν μισούν το όνομα Ζωή και την αδελφότητα, μπορούν να το διαβάσουν, διότι αυτά που γράφονται στο βιβλίο δεν είναι της αδελφότητος, είναι της εκκλησιαστικής ηγεσίας μας, αφού παρουσιάζονται ως άνθρωποι της Εκκλησίας και εκκλησιαστικοί και φοβούνται από τους παρεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς. Καλά θα κάνουν να διαβάσουν έστω και με μια ανάγνωση όλα τα έγγραφα και όλες τις αποφάσεις τις επίσημες της Εκκλησίας, για να δούνε την εκκλησιολογική βάση, την ορθόδοξη θεμελίωση των ορθοδόξων χριστιανικών αδελφοτήτων. Αν τώρα υπάρχουν μεμονωμένα ορισμένοι κληρικοί ή και ιεράρχες που για διαφόρους λόγους, από πάθος ή προκατάληψη ή άγνοια, αντιτίθενται στις αδελφότητες, τις εμποδίζουν και τις κατηγορούν, αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο τον εαυτό τους και σε καμιά περίπτωση την Εκκλησία, και κανένας από αυτούς δεν έχει το θάρρος με όλη τη συνέστηση των ευθυνών του να πει ποτέ
ότι οι αδελφότητες δεν βρίσκονται στη γραμμή της Ορθοδοξίας και στην υπακοή της Εκκλησίας. Διότι κι όταν ένας ιεράρχης τόλμησε να κατηγορήσει την αδελφότητα ζωή το 1923 και συνήλθε η ιεραρχία, ομόφωνα δικαιώθηκε η αδελφότητα, και το καταπληκτικό είναι ότι στην απόφαση της ιεραρχίας υπογράφει σύμφωνος και ο ίδιος ο ιεράρχης που απίθυνε την κατηγορία. Ένας άλλος πάλι κατηγόρησε την αδελφότητα με βαριά κατηγορία ότι είναι ο κίνδυνος της Εκκλησίας και χρησιμοποίησε ένα όνομα από την πολιτική. Ο ίδιος όμως δημιούργησε τάγμα και αδελφότητα και είχε το δικαίωμα να δημιουργήσει αδελφότητα και τάγμα στην Εκκλησία. Οι άλλοι, οι αδιάβλητοι, οι ανιδιοτελείς, δεν είχαν δικαίωμα να ιδρύσουν, γι' αυτό γρήγορα κι αυτός συμμαζεύτηκε. Και όμως τολμούν πολλοί ανευθυνοϋπεύθυνοι να χαρακτηρίζουν τις αδελφότητες παρεκκλησιαστικές και εξωεκκλησιαστικές οργανώσεις. Συμμαχούν δε με τους δημοσιογράφους και με τους κουλτουριάριδες της παρακμής που αφορμίζουν για να χτυπήσουν την πίστη και σκορπίζουν στον τύπο και στον κόσμο τις φοβερές αυτές συκοφαντίες. Αλλά έχουν άραγε γνώση και συνείδηση του τι σημαίνει παρεκκλησιαστικός και εξωεκκλησιαστικός? Παρεκκλησιαστικός λέγεται εκείνος που δεν αναγνωρίζει τον επίσκοπο, χρήει δικό του επίσκοπο και σχηματίζει δική του εκκλησία. Παρεκκλησιαστικός επίσης λέγεται εκείνος που η εκκλησία τον αφόρησε και ξεκόπηκε από την εκκλησία. Έγινε ποτέ τέτοιο πράγμα στην πατρίδα μας στην Ελλάδα ή έξω από την Ελλάδα από καμιά ορθόδοξη χριστιανική αδελφότητα? Έχουμε ένα, έστω ένα μοναδικό παράδειγμα ή έστω μία μόνο απόπειρα μιας τέτοιας πράξεως? Όχι, ποτέ. Πάντοτε η κληρική των αδελφοτήτων ήταν και είναι υποταγμένη στους εκάστοτε επισκόπους. Πάντοτε τα μέλη των αδελφοτήτων ήταν και είναι υπάκουα στην Εκκλησία και πάντοτε εργάζονται με την ευλογία του επισκόπου. Και μάλιστα μπορεί κανείς να κάνει μια επίσκεψη στους ναούς να δει ποιοι εκκλησιάζονται, όχι μόνο τις μεγάλες γιορτές και τις πανηγύρις, τις Κυριακές, στις γιορτές τις καθημερινές, στους εσπερινούς, και παίρνοντας το ιστορικό των ανθρώπων αυτών που εκκλησιάζονται ή εκείνων που βοηθούν το ενωριακό έργο, θα διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών ανήκουν στις αδελφότητες. Έχουν βέβαια οι αδελφότητες και δικούς τους ναούς. Δεν τους έκαναν ποτέ ενωριακούς ναούς, ενώ οι μοναστηριακοί κάνουν και ενωριακές πράξεις. Οι ναοί των αδελφοτήτων ποτέ. Τους ναούς χρησιμοποιούν τα μέλη των αδελφοτήτων μόνο για περισσότερη πνευματική και λατρευτική ζωή. Αλλά και εκεί λειτουργούν οι ιερείς της Εκκλησίας και εκεί μνημονεύεται ο επίσκοπος του τόπου. Δεν συνέπηξαν άλλο θυσιαστήριο, δεν αναγνώρισαν άλλο επίσκοπο. Διαβάστε παρακαλώ τη σειρά των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον Ορθόδοξο Τύπο, πιστεύω να εκδεθούν και σε βιβλίο, που έγραψε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, που πραγματικά δίδει όλες αυτές τις βάσεις και τις επεξηγήσεις και για το έργο των ναών που υπάρχουν στις αδελφότητες. Δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πράγμα, όχι μόνο στην πράξη, αλλά ούτε στη σκέψη των αδελφοτήτων, δηλαδή παρεκκλησιαστική ενέργεια και ανταρσία. Αντίθετα, υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα κατά τα οποία ο ιερέας της ενορίας ή ο επίσκοπος γνώρισε πολλούς ως μέλη της Εκκλησίας από τη στιγμή που συνδέθηκαν με τις αδελφότητες και ανανέωσαν την αναγέννησή τους με τη μετάνοια χάρις στην ιεραποστολική προσπάθεια κάποιας αδελφότητος. Και ενώ μέχρι τότε δεν τους ήξερε καν η Εκκλησία, διότι οι άνθρωποι δεν είχαν σχέση με τον Χριστό, ζούσαν με ασωτεία, με άγνοια και αδιαφορία, ή ακόμη πολλοί ζούσαν μέσα στην πλάνη και στην αίρεση ή στην απιστία, από τότε
που στην αδελφότητα γνώρισαν το Ευαγγέλιο, τους βλέπουμε στις λειτουργίες, στον Εσπερινό, στις αγρυπνίες, στο ενοριακό έργο, στο επισκοπικό έργο, να είναι ζωτικά και δυναμικά στελέχη της Εκκλησίας. Και μάλιστα σε πάρα πολλές Μητροπόλεις και σήμερα συνεργάζονται όλες οι αδελφότητες με τον Επίσκοπο και τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι όντως καταπληκτικά, όντως ενθουσιώδη, που μαρτυρούν τι μπορεί να γίνει εάν πάψει η κατακραυγή και η πολεμική εναντίον των αδελφοτήτων και όλες οι δυνάμεις στην Εκκλησία υπό τον Επίσκοπο εργαστούν για τη δόξα του Χριστού. Από πού και ως πού λοιπόν είναι οι αδελφότητες παρεκκλησιαστικές και εξωεκκλησιαστικές? Τι συμβαίνει όμως? Επειδή στις μέρες μας είχε δημιουργηθεί πολύ θόρυβος για παρακρατικές οργανώσεις και παρακρατικούς οργανισμούς και η λέξη παρακρατικός είχε γίνει πολύ της μόδας, έπιανε, όπως λέμε, στον κόσμο, το βρήκαν πολύ κατάλληλο όσοι ήθελαν να κάνουν πνεύμα και να σχηματίσουν ρεύμα εις βάρος των αδελφοτήτων, να χρησιμοποιήσουν κατά αναλογία τη λέξη παρεκκλησιαστικός, χωρίς να τους ενδιαφέρει για το ότι ξεστομίζουν μία βδελυρή συκοφαντία που δεν απέχει καθόλου από το να είναι βλασφημία κατά του έργου του Θεού. Και επειδή πολλοί είναι αφελείς και τα σοβαρά τα αντιμετωπίζουν επιπόλαια και πολλοί είχαν να ωφεληθούν από τη δυσφήμιση αυτή των αδελφοτήτων, πλήθυναν οι οπαδοί τους και απλώθηκε η συκοφαντία. Έτσι ακούς να κατηγορούν τις αδελφότητες τα πιο απίθανα πρόσωπα, δημοσιογράφοι, άθεοι, ελεηνά υποκείμενα που δεν έχουν καν λόγο για τα θέματα της Εκκλησίας, αλλά και άνθρωποι που κάποτε ευεργετήθηκαν παρακαλώ από τις αδελφότητες και που θα έπρεπε να σκεφτούν καλύτερα την προσφορά των αδελφοτήτων στην ίδια τη ζωή τους. Πού θα ήταν σήμερα οι ταλέποροι αν δεν υπήρχαν οι αδελφότητες να τους συμμαζέψουν, να τους καλλιεργήσουν, να τους αναδείξουν και να τους κάνουν ανθρώπους? Παρασύρθηκαν όμως και αυτοί στο άρμα των δήθεν εκκλησιαστικών και πολεμούν τώρα τους πνευματικούς τους πατέρας και διδασκάλους και τους αδελφούς των, χωρίς εδώ και άραγε χωρίς ενοχή. Το πιο φοβερό είναι ότι παρουσιάζονται και μερικοί κληρικοί που θεωρούνται μάλιστα καλοί και είναι και εξομολόγοι, και μέσα στο εξομολογητήρι αντί να δίδουν άφεση και να λύνουν τις ψυχές, δένουν τις ψυχές με το πατραχύλι τους να μην πηγαίνουν σε αδελφότητες, διότι οι αδελφότητες είναι εκτός της Εκκλησίας, διότι οι αδελφότητες δεν είναι της Εκκλησίας. Πώς το λένε αυτό, πατέρες μου? Δεν φοβούνται το Θεό? Δεν φοβούνται μήπως το πετραχύλι γίνει φωτιά και τους κάψει? Πού το βρήκαν αυτό το πράγμα? Θεέ μου, Θεέ μου, φώτισέ τους. Δεν λέω βέβαια ότι όποιος δεν ανήκει στην αδελφότητα δεν σώζεται, όχι. Ούτε πάλι λέω ότι όλοι πρέπει να ανήκουν στις αδελφότητες ή ότι οι αδελφότητες δεν έχουν λάθη. Όχι, έκανα λάθη και πολλά. Άλλο όμως είναι τα ανθρώπινα λάθη και άλλο οι θεσμοί. Άλλο να πούμε ότι έχουν λάθη και άλλο να πούμε ότι είναι αιρετικοί, ότι είναι εκτός της Εκκλησίας. Εξάλλου, ποιος δεν κάνει λάθη? Δεν έκαναν λάθη οι μοναχικές αδελφότητες? Δεν έκαναν λάθη οι ιερείς και αρχιερείς, η επίσημη Εκκλησία ως διοικητικός φορέας? Όχι, αδελφοί μου, μη σκανδαλιζόμαστε. Αυτά είναι ανθρώπινες αδυναμίες και ανθρώπινη κακία από την οποία δεν ξέφυγαν ούτε οι αδελφότητες. Είναι μεγάλη αδικία και μεγάλη αμαρτία να προσβάλλουμε για τέτοια πράγματα την υπόθεση και την ορθοδοξία, το ορθόδοξο φρόνημα των χριστιανικών αδελφοτήτων, την ορθοδοξία των μελών των χριστιανικών αδελφοτήτων. Με αυτήν τη θλιβερή διαπίστωση θα κλείσω την ομιλία μου και με το πικρό παράπονο που μας δημιουργούν όλοι εκείνοι που βυσοδομούν εναντίον των αδελφοτήτων, που εκτοξεύουν καθημερινά ποιον και δηλητήριον, γραπτά και προφορικά,
από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, με κάθε μέσο που έχουν στα χέρια τους. Αλλά νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να επέμβει η Εκκλησία. Όλες οι αδελφότητες μαζί σε μια κοινή αντιμετώπιση χρειάζεται να υποβάλουν μια αναφορά και μια διαμαρτυρία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στα άλλα Πατριαρχεία και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πούν: Άγιοι Πατέρες, ποιμένες της Εκκλησίας μας, ιδρυθήκαμε με την ευλογία σας, ζούμε στην υπακοή σας, εργαζόμαστε για την Εκκλησία, μας ξέρετε καλά και μας επενείτε και μας θεωρείτε τα εκλεκτά σας παιδιά. Και έρχονται εκείνοι, ο Α και ο Β, που λένε ότι είμαστε αιρετικοί, ότι προτεσταντίζουμε και πετούν λάσπη στο πρόσωπό μας. Είναι ανάγκη να επέμβετε, να τους φωνάξετε και να τους πείτε: Ελάτε εδώ Κύριοι, όταν αυτούς που εμείς θεωρούμε εργάτας του Ευαγγελίου, προμάχους της Ορθοδοξίας, εσείς τους χαρακτηρίζετε παρεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς, προσβάλλετε την ιεραρχία, προσβάλλετε την ηγεσία της Εκκλησίας σας, χαρακτηρίζετε και εμάς ως αιρετικούς. Ναι αδελφοί μου, ανάγκη η Εκκλησία να ασφαλίσει τις ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες, διότι η εκστρατεία εναντίον των αδελφοτήτων στην ουσία δεν προκαλεί και δεν προσβάλλει ούτε τις αδελφότητες ούτε τα μέλη τους προσωπικά, αλλά προσβάλλει άμεσα το έργο της Εκκλησίας. Ναι, το έργο της Εκκλησίας, στο οποίο διακονούν με αυταπάρνηση, με ανιδιοτέλεια, με δάκρυα, με αγρυπνίες, με θυσίες, με το αίμα της καρδιάς τους, τα μέλη όλων των ορθοδόξων χριστιανικών αδελφοτήτων, που πέρα από τα λάθη τους έχουν αγάπη στον Κύριο, λαχτάρα για το ξάπλωμα της βασιλείας Του, αγωνία για τη σωτηρία των ψυχών και πόθο για τη δόξα της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά το θέμα δεν εξαντλήθηκε και θα χρειαστεί να αφιερώσω κι άλλη ομιλία στο ίδιο θέμα.